χρόνια. Δηλαδή, το μνημόνιο μας έκανε καλό, από ό,τι φαίνεται. Θα μας το πει και ο ίδιος. Είναι ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων της περίφημης ΑΔΕ πλέον. Κύριε Θεοχάρη, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Καρούζα, και στους ακροτές μας. Αν δεν είχαμε την Τρόικα, θα είχαμε αυτό που έχουμε σήμερα? Σε θεσμικό επίπεδο σας διαβεβαιώ, καμία περίπτωση. Και μάλιστα και με την Τρόικα περάσαμε διάφορα κύματα μέχρι να καταφέρουμε να δώσουμε κάποιες από αυτές τις λύσεις. Δυστυχώς είχαμε στο παρελθόν ένα αδιφάγο πολιτικό σύστημα που θέλει να έχει υπό τη σκέπη του όλες τις αρμοδιότητες και χρειάζεται έτσι πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά. Και είχαμε και ένα δομημένο καλά σύστημα εφοριακών, οι οποίοι δεν ήταν να αλλάξουν τα πράγματα, να συμπληρώσω. Κανένας δεν θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Και ήταν βολεμένα τα πράγματα, το λέω κομψά και ευγενικά αυτή τη στιγμή. Μόνο ο μέσος πολίτης θέλει να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος πληρώνει την ύφη. Γιατί θυμάμαι, επί Υπουργείας Παπακοσταντίνου, σε μια φορολογική μεταρρύθμιση ήταν κάποιοι φίλοι από το κλάδο των οικονομικών, τον οποίο ασχολούμαι χρόνια, οι οποίοι μου έλεγαν τι γινόταν όταν γινόταν προσπάθεια να αναμορφωθεί ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων τότε. Και ακόμα ακούμε γιατί το απλοποιήσατε, γιατί το καταργήσατε. Θυμάμαι που έλεγε μία σελίδα ο κύριος Παπακοσταντίνου και τελικά έγινε ένα πράγμα. Πόσο ήταν τότε η πρώτη αναμόρφωση που έγινε? Πήρε χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην ουσιαστική κατάργηση του Κουβουσού με επιθυμία του κ. Μαυραγάνη. Ήμουν και εγώ τότε στη Γενική Γραμματεία. Mm-hmm. Ακούσαμε πάρα πολλά για τα πρόσθετα βιβλία που καταργήθηκαν. Και ακόμα και τώρα θα δείτε πολλούς, είτε λογιστές, είτε εφοριακούς, είτε πολίτες, που λένε: ω, η φοροδιαφυγή οργιάζει επειδή έχουν καταργηθεί τα πρόσθετα βιβλία. Η φοροδιαφυγή οργίαζε και θα συνεχίσει να οργιάζει. Πρώτον, εφόσον δεν συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίοδο να έχουν τη δυνατότητα να είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις και να τους μένει κάτι στην τσέπη. Εάν έτσι πως τα έχουμε καταφέρει τους υπερφορολογούμε τόσο πολύ που δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι κερδοφόροι, γιατί τα δίνουν όλα στην εφορία, τότε είναι προφανές ότι αναγκάζονται να καταφύγουν στην φοροδιαφυγή. Κύριε Θεοχάρη, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για την υπερφορολόγηση και υπόσχεται μείωση φόρων. Όμως υπάρχει και η άλλη άποψη, ναι, ότι οι φόροι στην Ελλάδα δεν είναι και τεράστιοι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους, δηλαδή δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει υγεία. Πρέπει ο πολίτης που πληρώνει για να έχει αυτές τις παροχές να βγάζει και έξτρα χρήματα από την τσέπη του, με αποτέλεσμα να του φαίνεται ότι είναι πολύ βαριά η φορολογία. Αυτό είναι ένα σωστό επιχείρημα. Όμως, μήπως πρέπει να δούμε την άλλη πλευρά? Εγώ δεν εννοείται ότι η μείωση φορολογίας μπορεί να λειτουργήσει σε μια οικονομία θετικά, αλλά μήπως πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος και την ανταποδοτικότητα, διότι για παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέψετε ένα παράδειγμα να πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει ο κάθε πολίτης ανάλογα με το εισόδημά του μέχρι τα 5.860 ευρώ. Αν και εκεί έχει χαθεί ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε τι επιστρέφει για τους παραπάνω. Αλλά δεν ισχύει το 5.860, πια είναι 6.500. Ναι, ακριβώς, γιατί αυξήθηκε το... Μπράβο. Ναι, επί 10 φορές είναι. Την αύξηση, 650. Λοιπόν, την αύξηση το φορολόγιο του εν μέρη την πληρώνουν οι ψηλόμισθοι. Άλλοι εργαζόμενοι δηλαδή. Ναι, όχι αυξήθηκε το όριο του που μπαίνουν ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι. Και αυτοί που έχουν το χαμηλό εισόδημα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και πληρώνουν το ελάχιστο, το κατώτερο, που υποτίθεται ότι μειώθηκαν οι εισφορές. Αλλού είναι το θέμα. Άλλο ήθελα να περιγράψω. Έχουμε λοιπόν το ποσό αυτό που πληρώνει ένας, εγώ λέω 6.000 μισθό, και εγώ παίρνω 1.000 ευρώ μισθό, πληρώνω άλλα χρήματα και ο άλλος πληρώνει 6. Στη δημόσια υγεία, ποια είναι η διαφορά και ποια είναι η ανταποδοτικότητα σε σχέση με την εισφορά μου στη δημόσια υγεία? Και δεν είναι πράγμα που γίνεται επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται και νωρίτερα. Και αναρωτιέμαι, έτσι θα εμπεδώσουμε στον κόσμο την έννοια της ανταποδοτικότητας ή της ισοπαίδωσης σε σχέση με αυτό που παράγει ο καθένας και συνεισφέρει στη χώρα? Και το ίδιο ισχύει και στις συντάξεις, όπου έχουμε μια μεσαία κλίμακα εισοδημάτων, μεσαία κλίμακα εργασίας, η οποία παίρνει παραπάνω από όσα δικαιούται,
τους αυτούς που έχουν προσφέρει πολλά, πολλά χρόνια λιγότερα και τους αυτούς που δεν έχουν προσφέρει τίποτα να παίρνουν ελάχιστη σύνταξη, οι οποίοι στην ουσία κάποιοι από αυτούς εν γνώση τους και σε συνεργασία με τους εργοδότες τους εισφοροδιέφευγαν. Γιατί τους επέτρεπε και το σύστημα. Τώρα έχετε θέσει όλο το πρόβλημα της χώρας. Το έθεσα, ναι, βεβαίως. Δεν είναι απλό κάποιος να το βάλει σε δύο γραμμές. Ας πούμε το εξής. Το ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Το ότι πρέπει να δοθούν δυνατότητες ρευστότητας, γιατί η έλλειψη ρευστότητας στραγγαλίζει την αγορά. Το ότι πρέπει να μειωθούν τα κόστη, τα γραφειοκρατικά, μέσα από ένα δημόσιο το οποίο δημιουργεί όλο προβλήματα και δεν δίνει τις υποδομές εκείνες που ακόμη και οι επιχειρήσεις μεταξύ τους να μειώσουν τα κόστη, αλλά φυσικά και η συναλλαγή με το δημόσιο να μειωθεί. Το γεγονός ότι θα πρέπει να λειτουργήσει επιτέλους το κοινωνικό κράτος, δηλαδή να παίρνουμε αξιόπιστες υπηρεσίες στην ασφάλεια, στην παιδεία και στην υγεία. Αλληλοαναιρεί το ένα το άλλο. Ναι, δηλαδή, πώς θα γίνει λέτε, όμως. Το ότι το θέλουμε όλοι μας. Είναι υπαρκτή και ότι δεν είναι και ανταποδοτικές οι υπηρεσίες, ισχύουν και τα δύο συγχρόνως. Άρα και προς τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να κινηθούμε. Αυτό λοιπόν είναι επί της αρχής το ζήτημα. Τώρα πάμε να δούμε λίγο το πώς. Πώς θα γίνει, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί το ακούμε από όλες τις. Σε κάθε εκλογές. Ακούμε όλα αυτά, τα ακούμε. Από όλους τους φορείς. Δηλαδή από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Όλοι τα ίδια. Όλοι τον ίδιο στόχο έχετε, οι υποψήφοι. Σας παραπέμπω καταρχήν. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο είναι λεπτομερέστατο και πολύ συγκεκριμένο. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις και στις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με την πολιτική βούληση. Γιατί στο θέμα της ασφάλειας είναι κυρίως ζήτημα πολιτικής βούλησης που θα αλλάξει τις συνθήκες. Σας παραπέμπω φυσικά στην διαφορά φιλοσοφίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε την ασφάλεια. Εγώ κάνω τον συνήγορο διαβόλου αυτή τη στιγμή. Ποιος θέλει να ιδιωτικοποιήσει την ασφάλεια? Έχει οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας. Μια στιγμή, όταν δεν διασφαλίζει την ασφάλειά σου η αστυνομία με τον τρόπο που. Όχι της ασφάλειας, της κοινωνικής ασφάλειας μιλάω. Για την κοινωνική ασφάλιση. Ωραία λοιπόν. Να πάμε και για την κοινωνική ασφάλιση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα διαφορετικό μοντέλο από αυτό που ισχύει σήμερα. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε τα διαφορετικά μοντέλα. Υπάρχουν δύο μοντέλα παγκοσμίως. Δεν υπάρχουν άλλα. Και ουσιαστικά υπάρχει και ένα μεικτό μοντέλο που έχει λίγο από το ένα κομμάτι και λίγο από το άλλο. Υπάρχει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει ταμπέλα σε αυτά τα δύο μοντέλα και λέει υπάρχει το δημόσιο μοντέλο και το ιδιωτικό μοντέλο. Στην πραγματικότητα όμως, και αυτό ισχύει και από τη θεωρία της ασφάλισης, δεν σας το λέω δηλαδή με όρους πολιτικούς. Υπάρχει το διανεμητικό και το κεφαλαιοποιητικό, θα μου πείτε. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα υπάρχει το μοντέλο στο οποίο οι υποσχέσεις, τα χρήματά σου δεν είναι δικά σου, δεν υπάρχει κουμπαράς, δεν ακριβώς, υπάρχει κεφάλαιο. Αυτό που έχουμε εμείς τώρα. Ακριβώς, και υπάρχει το μοντέλο στο οποίο υπάρχουν τα λεφτά σου, επενδύονται και αυτά είναι δικά σου λεφτά και ουσιαστικά το κράτος δεν μπορεί με ένα νόμο να στα πάρει όπως κόβει τις συντάξεις και λέει τι να κάνω, σου υποσχέθηκα 100 ευρώ, πάρε τώρα 50. Αλλά πρέπει να σου δημεύσει την περιουσία και εκεί πέρα υπάρχουν και συνταγματικές επιταγές. Προστασίες και δικλείδες και ασφάλεια και έτσι δεν μπορεί να στα πάρει. Άρα λοιπόν λέω το εξής. Ναι, αλλά αυτό μιλάμε για από εδώ και πέρα, γιατί να κάνουμε κεφαλαιοποιητικό σύστημα για το παρελθόν δεν μπορούμε. Μια στιγμή λίγο. Και η μετάβαση είναι σημαντική και έχετε δίκιο, προτρέχετε, αλλά θέλω λίγο να τα εξηγήσω για να μας καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Το μεν δεν είναι τέλεια συστήματα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έτσι. Δεν θέλω να πω ότι είναι το τέλειο σύστημα από τη μία ή την άλλη μεριά και γι' αυτό επιλέγουμε και η Νέα Δημοκρατία προτείνει ένα μεικτό σύστημα ώστε να μετριάσουμε τα αρνητικά και τους κινδύνους που μπορεί να έχει το ένα ή το άλλο σύστημα. Mm-hmm. Το μεν πρώτο, το διανεμητικό, στηρίζεται όλο στον αριθμό των εργαζομένων σε σχέση με τον αριθμό των συνταξιούχων. Δηλαδή, ο κύριος παράγοντας του είναι το δημογραφικό, το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας καταραίει και συνεπώς μόνο εξ αυτού του λόγου. Και η ανεργία είναι τεράστια στη χώρα μας. Βεβαίως και η ανεργία είναι τεράστια, αλλά ας πούμε ότι η ανεργία είναι ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα. Mm. Θα είναι 5 χρόνια θα λυθεί, χάλια, ναι. θα
θα έχουμε 5 χρόνια καλή και θα τα ρεφάρουμε. Λοιπόν, το ζήτημά μας είναι ότι το δημογραφικό δεν διορθώνεται και είναι μακροχρόνιο, είναι δεκατιών ζήτημα που δεν αλλάζει και εύκολα. Άρα λοιπόν το διανεμητικό μόνο εξ αυτού του λόγου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το κεφαλαιοποιητικό στηρίζεται στην ανάπτυξη της χώρας. Και εδώ πέρα είναι πολλοί παράγοντες. Πρέπει όλη η χώρα, η πολιτική της χώρας μας να είναι αναπτυξιακή. Αν δεν είναι, καταστρέφουμε το συνταξιοδοτικό μας σύστημα, αν έχουμε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Καταλάβατε. Και συνεπώς, εμείς επιλέγουμε να έχουμε ένα μεικτό σύστημα, να βάλουμε στο κεφαλαιοποιητικό μόνο την επικουρική, όχι την κύρια σύνταξη, και να μείνει στο διανεμητικό η κύρια σύνταξη. Αυτή λοιπόν η επιλογή μας έχει δυσκολίες της μετάβασης που είπατε κι εσείς και πώς θα μπορέσουμε να πληρωθούν, αλλά είναι δυσκολίες οι οποίες είναι σε σχετικό βαθμό βατές. Να πάμε από το ένα σύστημα εντελώς στο άλλο σύστημα, στο 100% σας το λέω εγώ, δεν γίνεται τίποτα. Θα μείνω, παρά δεν έχω πολύ χρόνο. Αλλά το μεικτό όμως είναι εφικτό. Ναι, θα μείνω γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν έχω όμως πολύ χρόνο και θα σας πω το εξής. Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη τα επαγγελματικά ταμεία ή μορφές επαγγελματικών ταμείων κυριαρχούν και στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο παραμένει 150 χρόνια πίσω. Υποτίθεται υπάρχει ένας νόμος για τα επαγγελματικά ταμεία, αλλά ο οποίος μπάζει από όλες τις πλευρές. Αυτό είναι το επιχείρημά μας λοιπόν. Τα επαγγελματικά ταμεία στην Ευρώπη είναι ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας που είναι κεφαλαιοποιητικά ταμεία. Στο Βέλγιο είναι πρώτος πυλώνας, θα σας έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Αλλά είναι πάντως κεφαλαιοποιητικά τα επαγγελματικά ταμεία. Εκεί λοιπόν είναι όλο το ζουμί και όλο το ζήτημα. Στη χώρα μας η Νέα Δημοκρατία προτείνει την εισαγωγή και του δεύτερου πυλώνα των επαγγελματικών ταμείων και αυτός ο πυλώνας είναι που θα δώσει την απαραίτητη σταθερότητα, αλλά με τις όποιες δυσκολίες. Θα είναι μια μετάβαση δύσκολη, αλλά μια μετάβαση όμως που θα στηριχθεί στην ανάπτυξη που πάλι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγύθει. Μια τελευταία ερώτηση, να μείνω στο ασφαλιστικό. Πήγαμε στο ασφαλιστικό, θα μείνουμε. Ναι, μια τελευταία ερώτηση. Αυτό το πράγμα που λέγεται ΕΦΚΑ σήμερα, που υποτίθεται είναι ένα ταμείο και ταυτόχρονα είναι άλλα 10, 20, ναι. 30. Γιατί αυτό γίνεται. Έχει μια ταμπέλα απ' έξω ΕΦΚΑ και είναι διεύθυνση πρώην ΙΚΑ, διεύθυνση πρώην ΙΚΑ. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Μπορεί, πιστεύετε, να ενοποιηθεί ή πρέπει να διασπαστεί? Και θα μας επιτρέψουν να διασπαστεί οι Ευρωπαίοι? Φυσικά και μπορεί να ενοποιηθεί, πρέπει να ενοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή πρώτης ενοποίησης είναι να αρχίσει να λειτουργεί. Διότι έχουμε φτάσει με αυτή την κυβέρνηση από 1η-1η-19 να μην βγαίνει ούτε μία νέα σύνταξη. Ούτε μία. Όλοι όσοι κάνουν αιτήσεις για συντάξεις παίρνουν μόνο έναντι και το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι οι εγκύκλοι που έχουν βγει τα τελευταία 2 χρόνια δεν μπορούν να υλοποιηθούν από το πληροφοριακό σύστημα. Άρα λοιπόν στο λειτουργικό, στο επιχειρησιακό επίπεδο αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα επισυσσωρεύει τεράστια προβλήματα. Με αυτή τη λογική δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε ηγεσία, ενώ ηγεσία όχι μόνο πολιτική και ηγεσία επιχειρησιακή του ΕΦΚΑ, λοιπόν, που να έχει διοικήσει, που να ξέρει τα θέματα, που να μπορεί να δώσει λύσεις και όχι ηγεσία η οποία δεν συνειδητοποιεί τι αποφασίζει, βγάζει εγκυκλίους γραμμένους στο πόδι και οι ίδιοι πάλι, αν μιλήσετε με τον οποιοδήποτε του ΕΦΚΑ, θα σας πει ότι εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρει η μία υπηρεσία τι κάνει η άλλη και υπάρχει ένα επιϊκός, να το πω, μπάχαλο. Κύριε Θεοχάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ που είχατε την καλοσύνη να είστε σήμερα μαζί μας. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ και επίσης. Να είστε καλά.